και μικραίνει. Μέχρι εδώ, εδώ πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα, γιατί είναι πολύ μικρά τα διαστήματα. Είναι μόνο αρμονικές εκεί πλέον. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να το κατανοήσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ξέρουμε πώς δονούμε αυτά τα σημεία. Κατανοήσαμε πώς λειτουργεί αυτό. Πάμε να δούμε τώρα πιο κάτω. Και έρχεται ο επόμενος, που είναι του πρώτου θωρακικού. Και αρχίζει σύμφεση, και τα λοιπά, μέχρι σύμφεση, και πάμε σύμφεση. Ο πρώτος, ο σφυγικός. Και φεύγουμε στον κόκκιγα. Βλέπετε ότι υπάρχει ροή συχνοτήτων σε όλο το σύστημα. Αυτό είναι ένα τέλειο μουσικό όργανο, η σπονδυλική στήλη, και όχι μόνο, αλλά και όλος ο οργανισμός μας. Τέλειο μουσικό όργανο. Με τη μόνη διαφορά που έχουν βαλθεί να το ξεκουρδίσουν. Και ήδη έχουν μπει στη διαδικασία αυτή και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ξεκουρδίζουν. Πριν λίγο συζητάγαμε για... Μπήκε λέει στο ηλεκτρικό, λέει, και είδε όλους. Όλοι. Α, όλοι. Εγώ ήμουν στη μέση και όλοι είχαν ένα κύκλο γύρω μου, έτσι. Με τα κινητά. Όλοι εκεί. Ό,τι μπορούν μιλώντας. Ναι, αυτό, αν η τροφή δεν ξεκουρδίζει τον οργανισμό και τη γλιτώσεις από την τροφή, δεν θα ξεκουρδιστείς. Αν από το νερό δεν ξεκουρδιστείς και τη γλιτώσεις, αν από αυτά που ακούς, τη μουσική και εκείνα και τα άλλα, τη γλιτώσεις και δεν ξεκουρδιστείς, δεν θα τη γλιτώσεις από το κινητό και από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση είσαι γλιτώσεις λίγο πολύ. Το ίδιο πράγμα είναι. Γλιτώ, όχι. Ναι, από την τηλεόραση μπορεί να τη γλιτώσεις, ναι. Έχει περαστεί ότι είναι κίτρινη. Ναι, ναι. Στο μυαλό μας. Ναι, ναι. Υπάρχουν μόνο έργα. Το κινητό όμως είναι μπέρδεμα. Εκεί είναι μπέρδεμα, όντως. Γιατί μας έχουν βάλει στην διαδικασία της επικοινωνίας μέσω του κινητού. Ναι. Η επικοινωνία αυτή όμως είναι τόσο βλαβερή, γιατί σου σερβίρουν τόσα ψέματα, όσα δεν μπορείς να διανοηθείς. Σου κάνουν τη μέρα νύχτα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Και τώρα τα βλέπουμε λιγάκι εδώ να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Θωρακική, λέει, σπόνδυλη. Στο 3, ό,τι έχει να κάνει με τα υγρά στοιχεία, έχει την πληροφορία, ο πρώτος θωρακικός έχει την πληροφορία των υγρών. Παράλληλα με την πληροφορία των υγρών έχει και τον εθέρα μαζί του. Είναι αλφα λάμδα, που αν το δούμε τι σημαίνει αλφα λάμδα, αλ είναι το, είναι πρώτο και δεύτερο μέλος της αρμονίας, της κοσμικής αρμονίας. Είναι το πρώτο και το δεύτερο. Είναι το αλφα και το λάμδα. Κάθε τη ακτίνα έχουμε άλλο ένα. Έχουμε δέλτα. Το καταλάβατε? Αλφα, λάμδα και δέλτα. Τι σημαίνει αλφα, λάμδα και δέλτα? Το ένα, το οποίο είναι το ένα. Αυτό είναι το δύο. Το κάνω σωστά, δεν ξέρω αν το κάνω σωστά. Τα βλέπω ανάποδα τώρα. Και το τρία. Το τρία είναι έτσι. Σωστό το έκανα. Το βλέπω έτσι. Το βλέπω έτσι. Ναι. Λοιπόν, το α είναι το ένα. Το οποίο ως ένα έχει και τα τρία μέσα. Αλλά τα έχει σε τέτοια θέση, μάλλον το τρία το έχει σε τέτοια θέση που σου δίνει την πρωταρχική του ενέργεια, η οποία έρχεται από εδώ, την κορφή, μέσα. Γι' αυτό το λόγο και η πυραμίδα που έχουν στο δολάριο, το μάτι το έχει ψηλά εκεί. Το καταλάβατε? Γιατί είναι αυτό.
είναι το α και είναι το 1. Το λάμδα είναι το νούμερο 2. Οι δύο κάθετες ακτίνες. Το δεύτερο κομμάτι και έχουμε λα που σημαίνει από εδώ προς απάνω, ανάποδα. Τι έχουν κάνει, την κλίμακα την έχουν κάνει ανάποδα. Γιατί να μην κάνουν και το λα ανάποδα, να τους πειράξει να πάνε από το 2 στο 1. Το λα. Και το άλφα τι είναι, πάλι το λα είναι. Όχι. Τι είναι. Το άλφα είναι το αλφα, το φα, ναι, το πρώτο. Εντάξει, το πρώτο, το παλιό το, ναι. Το λα το γράφουν ως λα, από εδώ, το αλφα. Το γράφουν έτσι, λα. Το οποίο είναι ανάποδο. Στα λατινικά εννοούμε τώρα, το γράφουν έτσι. Ναι, στα λατινικά το γράφουμε. Σημαντικά, ναι, ναι. Στην αρχαιότητα, το λα το σημερινό ήταν το φα. Το καταλάβατε? Όχι, ε. Όχι, το κατάλαβα. Απλά γιατί το γράφουμε μία έτσι. Δηλαδή εκεί πάνω γιατί το γράφουμε έτσι, λα. Το γράφουμε αλφα και στο δύο γράφουμε το γράφουμε, το γράφουμε λατινικά εκεί για να, είναι, για να έχουμε σημείο αναφορά για να μπορούμε να το ονομάσουμε. Λα. Το δεύτερο πάλι είναι λα. Λαΐφεση. Ναι. Αλλά το γράφουμε αλφα. Με αλφα. Έτσι ακριβώς. Ναι, με το πρώτο είπαμε ότι είναι από το αλφα, οπότε θα ήταν αλφα. Σκέτο αλφα. Ναι, αλλά εμείς το γράφουμε σαν λα. Για, βάζω το λα για να, για να, όπως βάζω και σόλ εδώ λατινικά, το άλλο, για να διαχωρίσω. Το σόλ είναι το δεύτερο, η δεύτερη νότα από τις 7 που έχει 3 γραμματάκια. Ποια άλλη νότα έχει 3 γράμματα? Το ντο. Το ένα είναι παιδί του άλλου. Δηλαδή, το ντο... Θα το βάλω εδώ, θα το γράψω γιατί δεν μπορώ να γράψω έτσι. Το ντο... Το ντο έκανε το σολ. Εντάξει, όπως το φα έχει κάνει το ντο. Το φα είναι 2 γράμματα. Το ντο είναι 3 γράμματα. Το σολ 3 γράμματα. Όλα τα άλλα είναι από 2. Και γιατί? Γιατί στην θέση του Πυθαγόριου κανόνα, εδώ, όταν γεννήθηκε το φα, γεννήθηκε με 2 πράγματα. Τα οποία, το ένα ήταν η κίνηση και ο ήχος. Και όταν ήρθε στο 3, το ντο, προσθέθηκε ένα ακόμα και ο χρόνος. Και όταν ήρθε στο σολ, προσθέθηκε και το φως. Το καταλάβατε? Όχι, να το εξηγήσω. Μα έτσι είναι. Στην ανάπτυξη, στην κοσμική ανάπτυξη έτσι έγινε. Πρώτα ήρθε ο ήχος, το φα. Το αλ φα που λέμε το πρώτο φως. Ο πρώτος ήχος. Έτσι. Το πρώτο φα. Αλ φα είναι το πρώτο φα. Το πρώτο φα. Είναι ο πρώτος ήχος. Ο οποίος αποτελείται από 2 πραγματάκια. Από την έλξη και τον ήχο. Άρα έχουμε κίνηση και ήχος. Ενέργεια δηλαδή. Εντάξει. Ερχόμαστε στον ντο τώρα. Το ντο έχει ακόμα κάτι. Έχει και το χρόνο. Γιατί την ώρα που έκανε φα και άρχισε να ανοίγει, άρχισε να μετράει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πα! Το 9, 10, χράπ και σφίγγει. Άρα, στο ντο δημιουργήθηκε η πρώτη ιερά τετραχτή, στο πρώτο χωροχρονικό συνεχές. Το καταλάβατε πώς έγινε? Ναι. Εκεί
Έχουμε και χρόνο. Έχουμε ήχο. Ο ήχος με την ενέργεια μαζί, ήχος και ενέργεια, άρχισε να ανοίγει ο ήχος και να απλώνεται και έχουμε και χρόνο στον ντο. Σφίγγει τον ντο και αρχίζει να ανοίγει, 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 ανοίγει και φτάνει στο σόλ. Και εκεί που φτάνει στο σόλ, έχουμε και φως. Θυμόσαστε που σας είχα πει ότι το χάος έχει όγκο. Αλλά έχει χρόνο και τον έδωσε όλα. Έτσι, στο κέντρο του γεννιέται το έρεμος. Το έρεμος τι είναι? Το σκοτάδι, το απόλυτο σκοτάδι. Είναι το κέντρο της σκιάς του χάου. Γεννιέται η νύχτα. Μεγαλώνει λιγάκι, αυτό το πράγμα μεγαλώνει λιγάκι και γεννιέται η νύχτα. Γεννιέται η νύχτα η οποία είναι στα όρια της σκιάς του χάου. Και αυτομάτως μετά γεννιέται η μέρα που βγαίνει έξω. Το τρίτο στοιχείο είναι το σόλ. Και γι' αυτό ο ήλιος έχει φως. Δηλαδή, από πού φωτίστηκε η ημέρα? Από το φως, από το φα. Το οποίο το φα ποιο είναι? Ο ίδιος ο Πανδημιουργός, ο οποίος φωτίζει το χάος. Και το σώμα του χάους έχει τη σκιά. Το έρεγος γεννήθηκε, στάθηκε στο κέντρο ως πυρήνας της σκιάς του χάους, το απόλυτο σκοτάδι. Γεννήθηκε η μέρα, απέκτησε δακτύλιο η μέρα, πιο έξω το, η νύχτα, πιο έξω από το σκοτάδι, το απόλυτο. Και το τρίτο μέλος που γεννιέται είναι η μέρα, η οποία είναι έξω από τον όγκο του χάους, έξω από το σώμα του χάους και φωτίζεται από τον ίδιο τον Πανδημιουργό, από το φα, το αλφα. Και έτσι έχουμε πρώτη κίνηση, ενέργεια και ήχο μαζί, τα δύο μαζί αυτά. Δεύτερη κίνηση, έχουμε χρόνο, η νύχτα που αποκτάει χρόνο, η νύχτα έχει το χρόνο της. Και το τρίτο κομμάτι είναι η ημέρα, η οποία είναι το φως. Έτσι έχουμε ενέργεια, ήχος, χρόνος και φως. Τέσσερα. Έλατε που είναι πέντε, γιατί μαζί με το χρόνο έχουμε και το χώρο. Στη θέση του χρόνου έχουμε και το χώρο. Γιατί ο χρόνος μόνος του δεν γίνεται, θέλει και χώρο. Και έτσι έχουμε την πεμπτουσία, την πρώτη πεμπτουσία. Στο 3 δηλαδή έχουμε την πρώτη πεμπτουσία.